Στο περιβάλλον του MakeCode θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα για το Microbit. Σε αυτό το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσουμε και τον αισθητήρα που μας δίνει τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος, αλλά και την πυξίδα. Έχουμε κάνει ήδη βαθμονόμηση του Microbit για την πυξίδα. Τι θέλουμε λοιπόν εδώ? Εάν η θερμοκρασία μας είναι μεγαλύτερη ίση με τους 22 βαθμούς Κελσίου, τότε όλα καλά, θα εμφανίζει μια καρδούλα. Αλλιώς, αν η θερμοκρασία δηλαδή είναι χαμηλότερη, τουλάχιστον να βλέπουμε δυτικά, οπότε θα χρειαστούμε τότε την πυξίδα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε ήδη δημιουργήσει τις δύο μεταβλητές, θερμοκρασία και προσανατολισμός, που αντίστοιχα θα μας κρατούν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και προς τα που βλέπει το Microbit με την πυξίδα του. Λοιπόν, για πάντα αυτό, να θέσουμε εξ αρχής τον προσανατολισμό μας, σύμφωνα με τις τιμές που δίνει η πυξίδα σε μοίρες. Ωραία. Να κάνω και εδώ ένα αντίγραφο και να ορίσουμε και τη θερμοκρασία μας, η μεταβλητή μας δηλαδή, της θερμοκρασίας να έχει περιεχόμενο τη θερμοκρασία που δίνει το περιβάλλον και αντιλαμβάνεται το Microbit. Αυτά καταρχάς. Ας τη βλέπουμε και τη θερμοκρασία. Επομένως, πάμε εδώ. Να βλέπουμε λοιπόν το περιεχόμενο της μεταβλητής θερμοκρασία. Εντάξει. Να παραμένει αυτό λίγο, να το βλέπουμε, να μην το χάνουμε γρήγορα. Να έχουμε έτσι μια εικόνα, να μην μας φεύγει γρήγορα. Και μετά να καθαρίζουμε την οθόνη. Ως εδώ, ok. Τώρα, σύμφωνα με το σενάριό μας, εάν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση με τους 22 βαθμούς, τότε όλα θα είναι καλά, θα εμφανίζεται ας πούμε μια καρδούλα. Είμαστε σε ένα ωραίο ζεστό περιβάλλον. Άρα, εάν. Πάμε λοιπόν και πάλι να φέρουμε εδώ τους τελεστές μας, συγκριτικό τελεστή, και θέλουμε, εάν η θερμοκρασία είναι, ας τη βάλω εδώ, να φαίνεται καλά, μεγαλύτερη ή ίση με τους 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι και το ίδιο το 22 συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη αυτή για να είναι αληθής. 22, 23, 24 κτλ. Λοιπόν, τότε απλά είμαστε μια χαρά να εμφανίζεται μια καρδούλα. Τώρα, στην περίπτωση που η θερμοκρασία δεν είναι τόσο ψηλή που θα θέλαμε, σε αυτήν εδώ δηλαδή, αλλιώς, τότε να έχουμε τουλάχιστον ένα ωραίο προσανατολισμό. Ας βλέπουμε τότε, για να είμαστε λίγο καλά, ας βλέπουμε δυτικά. Λοιπόν, πάμε στη λογική. Τώρα, πώς θα προσδιορίσουμε ότι βλέπουμε δυτικά? Με βάση την πυξίδα μας. Φέρνουμε λοιπόν αυτό εδώ. Για να βλέπει δυτικά, δεν θα πούμε απλώς τους 270 μοίρες, δεν θα καλέσουμε αποκλειστικά αυτές, αλλά ένα άνοιγμα τιμών από το 225 έως το 315. Δηλαδή, από τα νότια-δυτικά έως τα βόρειο-δυτικά. Θέλουμε αυτό το διάστημα τιμών για να θεωρούμε, ας πούμε, ότι βλέπουμε δυτικά. Επομένως, πάμε πάλι εδώ λογική. Εάν ο προσανατολισμό μας είναι μεγαλύτερος ίσως, φέρω αυτό εδώ, μεγαλύτερος ίσως από την τιμή 225 και θα φέρουμε και αυτόν τον τελεστή. Ο προσανατολισμός μας να έχει μία τιμή μικρότερη ίση του 315. Θέλουμε να ισχύουν και αυτά τα δύο μαζί ταυτόχρονα, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε εδώ το λογικό τελεστή και επομένως. Εδώ. Ας το βρούμε έτσι καλύτερα. Θέλουμε αυτή εδώ η συνθήκη να ισχύει και αυτή εδώ η συνθήκη να ισχύει, έτσι ώστε να είναι όλη αυτή η συνθήκη αληθής. Και τα δύο πρέπει να ισχύουν για να είναι όλη αυτή η συνθήκη αληθής. Που σημαίνει από μοίρες, όταν έχουν προσανατολισμό από 225 και πάνω μέχρι και 315, όχι ας πούμε στα 320. Έτσι, θέλουμε να βλέπουμε με αυτές τις μοίρες προσανατολισμό. Τότε τα πράγματα είναι καλύτερα, δεν είναι καρδούλα, αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα χαμογελάκι. Ωραία, ιδάλλως θα έχουμε μία λυπημένη φατσούλα. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό που μας καθορίζει καταρχάς τα πράγματα είναι η θερμοκρασία. Σε μια σχετικά μεγάλη θερμοκρασία όλα καλά, έχουμε την καρδούλα. Τώρα, σε μια θερμοκρασία χαμηλότερη, τι θέλουμε για να είμαστε χαρούμενοι, τουλάχιστον να βλέπουμε δυτικά. Από νότιο-δυτικά έως βόρειο-δυτικά. Ιδάλλως, είμαστε λυπημένοι.